βουνό Βελούχη στην κεντρική Ελλάδα. Από εδώ τα νέα για τους γενιοφόρους αντάρτες έφτασαν σε όλη τη χώρα. Μυθικοί ήρωες άρχισαν να ζωντανεύουν στη φαντασία του λαού με τα ονόματα των νέων αρματολών. Έτσι, ο αρχηγός του Θανάσης Κλάρας έγινε Άρης Βελουχιώτης. Το Βελουχιώτης τον έδαινε με το βουνό Βελούχη, ενώ το όνομα του Θεού του Πολέμου Άρης μιλούσε καθαρά για τους σκοπούς του Αντάρτικου. Είμαστε εμείς, Ελλάδα τα παιδιά σου. Το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα κατασκευάστηκε από χρέος για να θυμίζει στις τωρινές και μελλοντικές γενιές αυτό το μεγάλο γεγονός που έγινε στις 7 Ιουνίου του 1942 ήδη την έναρξη του έναπλου αγώνα της εθνικής μας αντίστασης με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη. Δομνίστα Ευρυτανίας. Ένα χωριό με πλούσια αγωνιστική παράδοση από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τούτο το χωριό διάλεξε ο Άρης Βελουχιώτης για να κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός Ελλάς. Ο πρώην υπολοχαγός του ελληνικού στρατού Θανάσης Τραχύλης γράφει. Αρχές Ιούνιου 1942. Πείνα και δυστυχία στο λαό. Οργιάζει η κλεψιά και η ανασφάλεια. Θέλουμε να δράσουμε. Οι φήμες έλεγαν πως Έλληνες αντάρτες γύριζαν τα βουνά της περιοχής και οργάνωναν τους πατριώτες στην αντίσταση. Η καρδιά μας φλεγόταν από το πάθος για δράση και η πολυπόθητη μέρα δεν άργησε. Ήταν 6 Ιουνίου 1942. Δευτέρα βράδυ, μεσάνυχτα, όταν ο δάσκαλος Σεραφείμ Στρατίκης με οδήγησε στην ομάδα των ανταρτών που με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη περίμεναν σε μια καλύβα έξω από το χωριό. Μπαίνοντας μέσα βλέπω μια ομάδα Ελλήνων στρατιωτών χακί ντυμένοι με όπλα οργανωμένοι και λοιπά, και σαν αξιωματικός έτσι ενθουσιάστηκα. Παρουσιάζομαι στον αρχηγό, αρχηγός Άρης Βελουχιώτης, ταγματάρχης πυροβολικού. Δίνω το χέρι, χαιρετιόμαστε, ανθυπολογός Τραχύλης. Κάτσε, να συγκουβιδιάσουμε. Καθίσαμε λοιπόν και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτός ήταν χήμαρος, εγώ άκουγα τα περισσότερα και περισσότερο ρωτούσα και μάθαινα ό,τι μπορούσα. Το πρωινό εκείνης της κυριακάτικης μέρας, η αντάρτικη ομάδα από το Κρίκυλο, οδηγημένη από ντόπιους, κρύφτηκε σε αυτό το σημείο, στην πλαγιά του Λόφου, που είναι αρκετά δασωμένη, και όταν ήρθε η στιγμή για να εμφανιστούν στη Δομνίστα, ξεκίνησαν από εδώ. Ο οδηγός τους, ο Θανάσης Τραχύλης, μόνιμος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τους έδειξε το δρόμο και ακολούθησαν αυτήν τη διαδρομή μέσα από τα έλατα και στη συνέχεια μπήκαν πλέον στις παρυφές του χωριού για να κάνουν την εμφάνισή τους στην πλατεία. Μένα μου άρεσε περισσότερο το ταγματάρχης πυροβολικού, διότι ήθελα ο αρχηγός του στρατού να βγει από τις τάξεις μας, από το στρατό. Έτσι το πίστευα εγώ και το πίστευε και όλος ο κόσμος. Και έτσι ακριβώς γνώρισα τον Άρη. Ήμασταν παιδιά 17-16 χρονών εδώ στην αγορά. Με πρώτον εμένα, που είδαμε μια ομάδα να κατεβαίνει με το όπλα στον ώμο και να τραγουδάνε «Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά». Ακούγοντας το τραγούδι αυτό
και βλέποντας τη σημαία να γράφει η ελευθερία ή θάνατος, ρίγος συγκινήσεως. Μέσα στα κοκαλά μας περπάτησε το αίμα και δεν μπορούσαμε να σταθούμε πουθενά. Ακολουθούσαμε κοντά σαν παιδιά που ήμασταν και ανατρέχοντας να δούμε τι θα συναντήσουμε από αυτόν τον κόσμο. Πήγε πιο πέρα στο απέναντι μαγαζί, κάθισε και πήρε το λόγο ένας κοντοδεμένος άντρας που μάθαμε μετέπειτα ότι είναι ο Άρης Βελοχιώτης. Αυτό ζήτησε τις αρχές του τόπου, τον πρόεδρο και τον παπά. Μιλήσατε, τι είπατε, μάλιστα εγώ δεν τον γνώρισα. Τι είπανε τότε, θυμάστε. Δεν γνώρισα, λέει, δεν με γνωρίζει Παπαντών, δεν σε γνωρίζω τι είπα, λέει, ποτάδι. Τότε γνωρίστηκα με τι είπα. Και είπαν ότι πάμε για απελευθέρωση από τον κατακτητή. Και έγινε το εξής περιστατικό. Ένα παιδάκι, 15χρονο, ο Καραδήμας ο Θανάσης, γιος του Λευτέρη του Καραδήμα που ήταν παράγοντας του χωριού μας την περίοδο εκείνη, περιεργαζότανε τυχαία ένα όπλο ενός αντάρτη που το είχε αφήσει εκτεθειμένο έξω και γεμάτο. Και έγινε εκπυρσοκρότηση του όπλου και σκοτώθηκε το παιδάκι. Αμέσως αναστατώθηκε το χωριό, το σύμπαν κλπ. Ο Άρης έδωσε εντολή να εκτελεστεί πάραυτα ο αντάρτης. Όμως ο πατέρας του παιδιού, που ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, πάει στον αρχηγό και του λέει: «Αρχηγέ, έχεις ένα σπίτι. Να μην πείσει και δεύτερο, να μην κλάψει κι άλλη μάνα. Σε παρακαλώ πολύ, είμαι ο Λευτέρης ο Καραδίνας, θέλω να μην χυθεί άλλο αίμα. Να δώσεις χάρη στον αντάρτη, γιατί δεν έφταιγε». Ο Άρης ήταν γεννημένος ηγέτης. Είναι από αυτούς που δεν ξέρω κάθε πόσα χρόνια γεννάει από έναν ο πλανήτης αυτός. Αυτός ήταν ο Άρης από τις πλευράς αυτής της πλανήτης και γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε. Δεν είμαι απορροφητής κανένας. Είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Τον Άρη τον γνώρισα, τον έζησα και μπορώ να πω με κάθε ευτυπλέον και με την ηλικία μου και με την γνωριμία μου και με την επαφή ότι υπήρξε ένας ηγέτης γεννημένος. Ήτανε τίμιος, ήτανε αγαπητός, ήταν αποφασιστικός, αγαπούσε την Ελλάδα τρομερά. Εκείνο που δεν χώνευε και έβλεπε μακριά ήταν οι Εγγλέζοι. Και οι Εγγλέζοι γι' αυτό τον βάλανε και στην αρχή, από την αρχή στην άκρη. Όταν κατέβαιναμε από το Κρίκελο προς κάτω με τους Εγγλέζους εδώ, απέναντι στο ποτάμι, σε μια βρυσούλα, γράψτε αυτό, σε μια βρυσούλα, εγώ πλησίασα τους Εγγλέζους και έπιασα κουβέντα. Και κάποια φορά μου λέει ο Άρης, τι σου λένε οι σύμμαχοι, Θανάση, τώρα που ήρθαν αυτοί θα μας δώσουν όπλα, θα μας δώσουν. Τώρα που ήρθαν αυτοί λέει θα μας βάλουν να σφαχτούμε, να σφαχτούμε. Το καλό που είχα από τώρα να τους διώξω από εδώ, γιατί αλλιώς θα βρούμε τον πελά μας. Και προχωρώντας προς τα εδώ, στον Σεραφείμ Στρατήκη, το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Βρετανίας, του λέει, ο οποίος τον μάλωνε για ορισμένα εσωτερικά αρδοκομματικά τους, όπως φτάναμε προς τα εδώ, του είπε το εξής παράξενο και γεννημένο. Άκουσε ρε Σεραφείμ, αυτά που λες εσύ, αν εσύ, εσένα και μερικούς άλλους δεν σας βγάλω τώρα από τη μέση, θα μας πάρετε στο λαιμό σας. Και εγώ μεν θα με κρεμάσουν. Ετούτος ωραία τι φταίει, δείχνοντας σε μένα. Θα τον πάρουμε στο λαιμό μας. Δώσε μου ρε Βελόχι... Πρόσεχε, γράψτε το. Πρόσεχε, δώσε μου βρε Νικηφόρε. Ήταν πίσω Καβάλα με το άλογο που πήραν από τους Ιταλούς, ο Νικηφόρος. Δώσε μου το άλογο να πω Καβάλα, γιατί το μυαλό που έχουν αυτοί, εννοούντας τους κομματικούς του, θα με κατηγορήσουν και για βοναπαρτισμό. Μπήκε Καβάλα και τράβηξε προς το Μίστα. Και εμείς τραβήξαμε προς τους Κρίκελους να δούμε τι θα κάνουμε με τους Ιταλούς. Αυτός ήταν ο Άρης, φτιαγμένος. Και όταν τελειώσαμε στο Μακρέλι, στο Μαυρέλι μετά τη Βάρτιζα, το ρωτήσαμε, δεν μας είπε τίποτα. Είπε σε καλά δυο παιδιά, πήγατε ποτέ φυλακή, όχι, τώρα θα πάτε. Πήγατε ποτέ εξορία, όχι, τώρα θα πάτε. Φάγατε ξύλο, όχι, τώρα θα φάτε. Δάκρυσε και στράφει προς τα πέρα. Από τότε δεν το ξανά το φέρω τον Άρη. Εκεί χωρίσαμε στο Μαυρέλι, μετά τη Βάρτιζα.